Thank you.
θυμάσαι. Γιατί να σε έχω δείχνω. Πέταξε εδώ μια μεγάλη κοιλιά. Oh. Δεν έχω φάει μέρες, ώρες. Τι έφαγα πριν από 10 λεπτά, δεν θυμάμαι. Τα ρούχα μου τα ξέσκησε ο αέρας. Δεν ξέρω αν είσαι θεά ή άνθρωπος. Όμως, σκραγνίσουμε. Τι θα πει αυτό. Βοήθησέ με. Πάρα αυτό. Πού βρίσκομαι. Είσαι στο μισή των πράγματων. Εγώ είσαι καυσικά. Μπορεί να βασιλιά αρχίνω. Και τι κάνεις εδώ χωρίς τη μήνους. Ήθελε τις φίλες μου να πρόσω τα σκονισμένα με γλυκιά. Βρακιά. Γλυκιά. Ήρθα ένα όνειρο. Πως ήρθε η ώρα που λέει. Να παντρευτώ. Έχεις και κάτι να σου αρέσει. Μπορεί να μην καμώνεις. Για να αλλάξουμε λίγο θέμα, μήπως έχεις και τίποτα χαμόσιμο. Έχω σε μαμά μου ένα καλάθι γεμάτο με μαχητά. Τι είναι αυτό. Αυτό. Κορφό. Χατώ σε κορφό. Τι δύο που γάλα για λάθος. Πικάνικο. Και αυτό. Παπαλίνα. Σαν σαντέλα μοιάζει. Σε μια και μόνο ερώτηση θα σου κάνω.
Και θέλω αμέσως να μου πεις το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Εντάξει. Είσαι έτοιμος? Ναι. Πανέτοιμος με μιας να απαντήσεις το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό? Νομίζω. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό? Μοσχαράκι ψητό με πατατούδες και μουσάρδα. Ναι. Μας άνθρωπος. Φαγητό μου την ενέργεια. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Με συγχωρείτε, το στομάχι μου γουργουρίζει. Κάτσε να ψυκά. Πήγαινε στην κουζίνα και φέρε την να φάει. Και ξέρεις, όχι τίποτα λαχανικά και φρούτα. Όταν βγάλω το πιάτο μου και δεν σας προσβάλλω. Καλώς δεν είναι. Μου αρέσει το ντύσιμο. Μου αρέσει που μου αρέσουν οι πατάτες. Να τα καλώς για να πω. Με συγχωρείτε, είναι ήδη παντρεμένος. Θα πάρεις διαζύγιο. Όχι, την αγαπώ τη γυναίκα μου. Είναι που έρθει τη δύσκολο. Όχι, την αγαπώ πραγματικά. Πραγματικά, πραγματικά. Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά. Πραγματικά. Μυστήρια πράγματα, πραγματικά. Νόμιζα πως σε όλη την φίλη μου μπορεί να γιώμασα αυτό με τα πραγματικά. Πραγματικά, μα παπάς ακόμα, πραγματικά. Έχεις χρόνο να μου το πεις πάντα του. Θα το ξεχάσω τα πατούλα. Αυτό μου ήθελα να πω πραγματικά. Αν δεν ήμουν παντρεμένος, θα σε έπαιρνα και γυναίκα μου τούτη τη στιγμή. Θα πιούμε και θα φάμε ξεροσπύρι. Φωνάξτε τον διασκεδαστή να μας πει κανένα σουξεδάκι. Τραγούδα. Κύριε Άδεσια, να χορέψετε, να ψητωθείτε, να γελάσετε ή να λυπηθείτε. Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Μόνο μια ιστορία έχει μέσα την σαπόλα. Ο Τροϊκός πόλεμος. Στη μακρινή βάρβαρη κρύα μας έκλεψαν κοπέλα σαν τα νερά τα κρύα, σαν τα νερά τα κρύα. Κάναμε ολόκληρη εκστρατεία πίσω να φέρουμε την όμορφη Ελένη, για χάρη της θα φτάναμε μακριά στην Οικουμένη, μακριά στην Οικουμένη. Μας έγραψαν στην ιστορία πάλι από τότε Οδυσσέας, στα κύματα μακριά να τρίγυνα με τους συντρόφους στα βαλή. Κι όσοι τον λάτρεψαν πολύ ξέρουνε μέσα τους πως τη νοσταλγία τον οδηγεί. Δεν γύρισε πίσω,
περίεργος όπως ήταν ο Οδυσσέας, αποφάσισε να πάει μόνος του να δει τι γίνεται. Και βλέπει τον Ελπίδωνα να κάθεται μαζί με τους ντόπιους, να τρώνε και να κοιτάνε τον ορίζοντα. Ήταν σαν να σε ξύπαγε πρόκα.
αξίζει να σου πω, Μπονζούρ. Εγώ τι να έχω, ένα σκοπό είναι. Το μόνο που έχω είναι ένα φίλο καρδιακό. Σπουδαίο, σε! Σπουδαίο φίλο, σε! Εσύ! Ναι, κι αν με πιστεύει, μου είπε ένα μεγάλο μυστικό για το παιδί. Τι, μακετά! Όχι! Πεπόντι! Όχι! Στα φίλη! Κοντά έπεσε, αλλά όχι! Αχ, δεν ξέρω αν πρέπει να σου το πω, είναι μυστικό! Έλα! Πες μου! Και θα σε φάω τελευταίο! Εάν είναι έτσι, λοιπόν, το τυρί αναδεικνύει μοναδικά τη γεύση του με μία κούπα γεμάτη κόκκινο κρασί! Μα ουί! Και πού θα το πω! Γι' αυτό είναι η φίλη! Σου έχω φέρει εγώ δώρο μία ταλιτζάνα με το ωραιότερο κρασί που έχεις πιει! Και ήταν σιγουράς που δεν σε... Ο φίλος σου! Ο φίλος μου! Α. Έχει πάρει βραβείο Μισελέν! Ω! Μισελέν! Και σένα! Πώς είπαμε Μισελέν! Εμένα! Εμένα με λέει κανένα! Κανένα! Τι είναι αυτό! Ονομάει επιθετό! Και τα δύο! Είμαι ο κανένας κανενός! Είσαι Κυπριός! Είμαι από την Κυφάκη και σου έχω ακόμα ένα δωράκι! Τι! Τώρα παιδιά! Τι έγινε, πολύφημε! Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά μου, εντεφτά! Όχι, ο κανένας! Σιούς! Ο κανένας, κανένας! Ρεούς, από εδώ που μας κάνεις και πλάκα! Μας κοροϊδένεις, βρε το μάρι! Εμείς θέλουμε που τρέξαμε να σε βοηθήσουμε! Μη φεύγετε, αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά! Βαθιά πέτρα, αλλά εκείνοι το είχαν ήδη σκάσει. Ε, πολύθιμε! Κανένα! Εσύ είσαι! Ο κανένας είναι το καλλιτεχνικό μου. Όταν σε ρωτάνε ποιος ενύπλωσε, θα λες ο πολύ εξυπνότατος Οδυσσέας. Κάποιος μάγειρας έκαψε μια κρέμα κατά λάθος και έτσι τώρα κάλυψε! Κάσαν την πύρη!
κορίτσι. Εντόπλες! Αυτό να δοκιμάστε. Τι είναι? Με φέ, με τυρί, μα και αυτό γλυκό είναι. Thank you.
κανένα φρόνιχρο. Δες! Είναι λίγο κρύο το νερό. Μην ανησυχείς, σε λίγο θα καεί. Σαπουνάκι. Σου έχω κάτι καλύτερο. Ντομάτα, ντομάτα! Κρεμμύδια, θα μυρίσω κρεμμυδίλα. Σκόρδα, σύλλουξη, ούτε να το σκεφτείς. Ούτε να το σκεφτείς. Καλά να ξέρεις πως εγώ καρασιέρω με τα λαχανικά. Ναι, ναι, και εμένα το κράσμα, μ' αρέσει. Χάρη μου, τι κάνω μου έτσι. Πες, πατέρα, σου έφερα αυτό με τον αναστημούλη. Οδυσσέα με λένε. Οδυσσέα, 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 όλη την ίδια. Για να το λες. Κοκαλιάρης είναι, κόρη μου, θα κάνει ωραία σούπα. Μπράβο, μπράβο. Και για τον δώρο που μου φέρες, με ξέρεις, ε. Θα σ' αφήσω να φας. Και εκείνη έκανε τους συντρόφους ξανά ανθρώπους.
Γιατί βλέπετε, είχαν να βαγίσει εδώ, στο νησί της μάγισσας Ήρθης. Η Πολυβησία δεν τον έκλεισε τα μάτια και δεν έγινε γουρούνι, γιατί τον προστάτεψε ο Θεός Ερμής, δίνοντάς του ένα αντίδο. Και ήταν ωραία στο νησί της και έμειναν καιρό. Αλλά κάποια μέρα είναι ώρα να φύγουμε εκεί. Από τώρα, ένα χρόνο είμαστε εδώ. Είναι ένας χρόνος μπροστά στην αιωνιότητα. Αιωνιότητα είναι για σένα, αν έρθουμε άνθρωπος και θα πεθάνουμε. Το πολύ στα 100 μου, άντε 100 μου δεν κάνω. Χαίρε, πάλι μόνο σε εμάς που ζούμε για πάντα. Είσαι όμορφη για την ηλικία σου. Α, πας καλά, κράτα. Είναι κούκλα και δεν είμαι μεγάλη, ε. Πριν ένα μήνα έκλεισε το 876. Πόσα 76, ο Χριστός! Σχεδόν παιδί με την όμορφη σα. Και εγώ το παιδί μου πεθύμησα, γι' αυτό θέλω να φύγω. Να πάω να το βρω. Αν είναι αυτό που θέλει. Ώστε θέλεις λίγο να γυρίσεις. Πρέπει πρώτα να πας στον κάτω κόσμο, να πάρεις χρησμό από το μάντι τη Εσία. Θα πάρεις μαζί σου και ένα κρυάρι. Όμως πρόσεχε, κανένας άλλος νεκρός δεν πρέπει να το αγγίξει. Πρώτος πρέπει να φάει από την Εσία. Φόρταξ, παίξε τελειός! Όποιος πάει στον κάτω κόσμο γίνεται σκόνη και θρύψανα και δεν ξαναγυρίζει. Εσύ θα γυρίσει. Για πάντα δεν γίνεται, εγώ είμαι θνητός. Έλα το. Έλα το, πρέπει. Έλα. Θα μείνεις ως θα είμαι κουφταλό. Θα είσαι σαν κουφταλό. Θα είμαι σαράβαλο. Θα είσαι σαν ευχαίνητο, βρε, και εγώ θα σ' αγαπάω. Και πώς θα πάω στον κάτω κόσμο. Ανοίξε τα παλιά του κύριου σου. Και οι άνεμοι θα σε πάνε από μόνοι. Ήρθα να μου πεις μια γνώμη. Γνώμη, ένα χρησμό, μην με πειλατεύεις.
Είσαι καλός μάτης, δεν είσαι. Πες μου, να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου, πες μου. Θα καταφέρω να γυρίσω στην πάγια. Δεν θα είναι εύκολος ο τρόπος σου, αλλά δεν το έχει μοίρα σου να πεθάνει στη θάλασσα. Οι θεοί έχουν αποφασίσει τον γυρισμό σου. Ο Σιδώνας όμως τα έβαλε μαζί σου γιατί τυφλώσες το γιο του, τον Πολύφημο. Βρήκες την γλώσσα ένα μονόφαλμο. Δεν μιλάει επιλογή. Πάντα έχουμε επιλογή. Η βία δεν είναι ποτέ λύση. Αυτό να το θυμάσαι. Τώρα οι μνηστήρες έχουν θρονιαστεί σαν κυφίνες στο σπίτι σου. Όμως, το θρόνο σου θα τον πάρεις πίσω. Αλήθεια! Αλήθεια και ψέματα! Μπράβο, ψέματα! Εκεί σε προστατεύει η θεά Αθηνά, δηλαδή η λογική πρόσωπο ποιημένη. Για πες μου τώρα, μου καλός μάγκης. Ο καλύτερος! Άντε τώρα, σου και σε κοινή τη δόλια λίγο χρέας να φάει. Θησέα! Πώς ξέρεις το όνομά μου! Δεν με αναγνωρίζεις! Μου θυμίζεις τη μάνα μου. Αλλά η μάνα μου είναι ζωντανή και περιμένει να γυρίσω στην Ιθάκη. Η μάνα σου είναι σκιά στον πέτο κόσμο. Εδώ είναι το παντοτινό της κριτήριο. Εσύ είσαι! Πέθανε με το καημό σου, αγοράκι μου. Τα βράδια πάλι όταν στο κρεβάτι έλεγα ζει. Μου πέθανε το παιχνάρι μου και με μεγάλο ύπνο σου. Είχα ξεχάσει πώς είναι να κοιμάσαι. Αλλά τώρα εσύ θα σε αποσοκλήσω το ζωντανό. Παιδί μου, μη! Κάνει να κρατάσουν οι ζωντανοί τους νεκρούς. Θα σε πάρω μαζί μου. Φύγε γρήγορα από εγώ. Το φως εκεί πάνω σου καεί. Πάρε μαζί σου μόνο την ανάμνησή μου. Αυτό μου φτάνει. Να με θυμάσαι σαν μια μαμά καλή. Ήσουν η καλύτερη. Ήμουν καλός σύντροφος, Οδυσσέα. Ο καλύτερος. Ήμουν καλός μάντης. Ο καλύτερος. Οδυσσέα, κάτι ακόμα. Τι. Το ψητό κρέας χρειάζεται πάντα λίγη πράσινη σαλάτα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Κάνει καλό στην χώνεψη. Θα το θυμάμαι, μαμά. Το καράβι μας γύρισε από τις κυμαίριες χώρες των νεκρών, πέρασε την γραμμή που χωρίζει ζωντανούς και νεκρούς και τα κύματα το έφεραν πίσω στο νησί της Κύπρης. Ο δίχως άλλο βρήκαμε το κουφάρι του Ελπίνορα. Τον θάψαμε με όλες τις τιμές, δίπλα στη θάλασσα. Τον κλάψαμε σαν να ήταν αδελφός μας. Και πάνω στο βήμα του βάλαμε για σταυρό ένα κουπί σπασμένο να μας θυμίζει πως εδώ θάφτηκε ένας σπουδαίος ναυτικός. Και την άλλη μέρα σάλπαραν ξανά για την Ιθάκη. Πλησιάζουμε τις ειρήνες. Να πάμε από την άλλη μεριά. Όχι, θα κάνουμε κύκλο. Άσε που θέλω να ακούσω το τραγούδι του. Τρελάθηκες, Οδυσσέα. Κύριε, πως όποιος τα ακούει παθαίνει καρδιό. Εγώ θέλω να τα ακούσω. Σπατάει. Ξανάπε. Θα σε φάει περιέργειά σου. Αν η περιέργεια ήταν φαγητό, θα ήταν αγαπημένο μου. Τι κάνεις τόση ώρα με τα χέρια σου. Πλάθω με το κερί, ότο ασπιδές, να τις βάλετε στα αυτιά σας να μην ακούσετε τίποτα. Εσύ. Εμένα να με δέσετε εδώ και τώρα στο κατάρτι. Όσο και να σας παρακαλάω, όσο και να σας απειλώ, δεν θα με λύσετε από εδώ. Πλησιάζουμε. Γρήγορα, βάλτε το κερί στα αυτιά σας. Καμιά φορά ακόμα και σήμερα
ακούω το τραγούδι του στον ύπνο μου. Και είναι σαν να θέλω να βγω από το κορμί μου, σαν το σώμα μου να είναι ένα ρούχο που φύρεται και λιώνει. Και πρέπει να το βγάλω, να φύγει ελεύθερη η ψυχή μου. Ελεύθερη η ψυχή μου. Καθαρή. Καθαρή. Μετά τις ειρήνες λοιπόν, βρεθήκαμε στο πέρασμα της σκύλας και της χάρικης. Από τη μία η σκύλα, ένα τέρας με μία ντουζίνα πόδια, έξι κεφάλια και άπειρα δόντια που κάνανε κομματάκια τους ανθρώπους. Και από την άλλη η χάρη που ρούφαγε τη θάλασσα, την έκανε βαρβάρα και την έφυγε με λύσα. Καταφέραμε να περάσουμε τη χάρη χωρίς να μας βουθήσει. Αλλά η σκύλα μας έκανε ένα έξι και μας άταξε έξι συντρόφους. Του σηκώθηκε και είχα κάνει το ματί ωραία που τα περιγράφει. Εσύ να τα ακούς. Σιγά τα πω. Τελικά βλέπετε να σου σώθηκαν από τη σκύλα. Τα χίλια βάσανα βρεθήκαμε στο νησί του ήλιου. Εκεί αποκλειστήκαμε για εβδομάδες. Τα τρόφιμα τελείωσαν. Είχα παρακαλέσει τους συντρόφους μου, όσο και να πεινάσουν, να μην αγγίξουν τα ιερά βόδια του ήλιου που ανέμενα βοσκούσαν στο καταπράσινο νησί. Κι ήρθε τη Μεσσίας, με είχαν προειδοποιήσει πως αν αγγίζαμε εκείνα τα ζώα θα μας έβρισκε κακό μεγάλο. Αλλά η πείνα ήταν κι αυτή μεγάλη. Και ένα απόγευμα θα πάει να προσευχηθώ στους θεούς. Η σύντροφή μου άκουσανε τα πόδι, το έψησαν και οι αθεόφοβοι το έφαγαν στο λεπτό. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα. Ίσα ίσα καλυτέρευσε ο καιρός και ανεβήκαμε στο καράβι μας να φύγουμε. Ο Δίας όμως μας τη φύλαγε και μας πέταξε σε μία τρικυμιώδη τρικυμία που έκανε το καράβι μας κομμάτια. Αρπάχτηκα από ένα κούτσουρο να σωθώ. Όλοι οι σύντροφοί μου πάνε. Εμένα τα άγρια κύματα με έριξαν στο νησί της Καλυψούς και από εκεί ήρθα εδώ. Χωρίς συντρόφους, χωρίς κανένα. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα. Δεν με περιμένει καμιά πατρίδα. Εγώ η Βασιλίσσα συγκινήθηκα και σπάθεια συγκινούμε. Εγώ ο Βασιλιάς ήταν σαν να πήρα μέρος σε επικίνδυνες αποστολές χωρίς να το κουνήσω από τη θέση μου. Γι' αυτό αύριο θα σου δώσω ένα βιβλίο με όλες μου τις συνταγές να τις έχεις όταν φτάσεις στη Λιθάνη. Γι' αυτό αύριο θα σου δώσω ένα πλοίο με ναύτες για να πας στη Λιθάνη και να κάνεις τις συνταγές της γυναίκας σου. Θα ξαναδώ το σπίτι μου. Αν δεν τυφλωθείς, θα το ξαναδείς. Θα τυφλωθώ. Δες το εύχομαι. Να συγκαπηγαίνε τον άνθρωπο να κοιμηθεί. Έλα καλλιτέχνη! Πάμε! Εγώ είμαι ο καλλιτέχνης. Όλοι να κοιμηθούμε σαν πουλάκια στην αυριανή μέρα. Όμως ο Οδυσσέας δεν κινήθηκε καθόλου σαν πουλάκι. Ήταν πολύ ανήσυχος. Μήπως επειδή είχε φάει και τον Αγλέωρα, λέω εγώ. Την άλλη μέρα είχα επιτέλους χωνέψει. Μου είχε περάσει και το hangover και όταν ξύπνησα, ένα καράβι με κοπηλάτες με περίμενε στο λιμάνι. Δώρο του βασιλιά των θεάτων. Αφού τους ευχαρίστησα για την αποχαιριά τους, ανεβήκαμε στο καράβι μας να φύγουμε. Μετά από όσα είχα τραβήξει, δεν περίμενα ότι θα έφτανα τελικά. Και όταν είδα το καταπράσινο νησί μου από μακριά, μέσα σε μία φοβερή αγωνία, πως κάτι κακό θα συμβεί όπως την προηγούμενη φορά. Το καράβι έφτασε στα ρηχά, πήδηξα στη γη και άρχισα να τη φυλώ κλέβοντας. Μετά από τόσα χρόνια τα είχα καταφέρει. Αφού λίγο ηρέμησα, ξεκίνησα να πάω στο παλάτι. Η θεά Άθηνα εμφανίστηκε μπροστά μου και μου είπε να πάω πρώτα στον Εύμεο, τον πιστό χειροποσκόπου, και με μεταμόρφωσε σε ζητιάνο. Τώρα! Ποιος είσαι εσύ τον Αούσο? Κατάγομαι από την Κρήτη. Περιπλανιέμαι καιρό, αφέντη μου. Με λένε τα Χοπουλάκι. Ήξερα να κάνω τον Τατούλη, αυτήν την ωραία Λάρισα. Τελικά όμως, δεν έλεγα να λιώσω. Εμένα αυτό είναι το όνομά μου. Και πεινά. Σαν λύκο. Σου σου είπε πω θα λε τα τρυφερά γουρονάκια. Κάτι θα ξέρω. Θα σφάξω και για σένα να βρει τα
πουλάκι και για ένα πουλάκι. Μήπως της αρέσει και εσένα. Και σε ποιον θα τα έξουν. Δεν θα γεζώ, α. Θα διαλέξω το πιο τροφαντό. Θα του βγάλω την πρέτσα. Θα του κόψω σε παπάτσικες περιδουλές. Και στο πίτσι και τίλι. Θα στο κοψίσει, ρε. Δες με καλά. Έτσι είναι σήμερα. Και πού το ξέρεις? Το ξέρω. Γιατί εγώ είμαι ο πατέρας σου. Συ. Δεν σου κάνει. Πάπα δεν ξέρω. Και πώς ένας πατέρας να το δείξει στο γιο του πως είναι ο πατέρας του. Ξέρω πως ο Οδυσσέας έχει μια ολή στο πόδι. Που του την είχε κάνει ένας κάπρος. Στο Παρνασσό. Γιατί. Το παρόν. Τι κάνω χέρις, και τι αγκαλιά έχεις στο σπιτιάνο. Περίμενα χρόνια για αυτή την αγκαλιά. Είναι ο πατέρας μου έρθει. Οδυσσέα. Παρόν. Θα σου κάνω εγώ μια βασιλική σαλάτα, Οδυσσέα. Με ντοματούλα, αγγουράκι, κρεμμυράκι, μαγουράκι. Ωχ, ωχ, θα σας το παρακάνω με τη σαλάτα. Μια φρούτο σαλάτα για την τόπια αρχή. Σήμερα ξεπέρασα την φρούτοφοβία. Κανένα πρόβλημα. Θα σου κάνω εγώ μια φρούτο σαλάτα. Με πανάμισα την ίδια μήλα από το καλιά. Βατόμουρα, φίλε και φράγκο, στα μάτια μου, πάντα μένει. Καλό μου ακούγεται, αλλά μετά το φαγητό πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ακούστε πρώτα, θα τους εξουσίσουν, μετά θα τους βάλουμε και θα τους πάνε στον κόσμο, να τους κόψουμε έτσι. Κάναμε και ίδια, τρεις άντρες κάθισαν γύρω από τη φωτιά να καταστρώσουν σχέδιο πως θα τρώγανε και τους μυστήρες. Όχι σαν τίποτα, βέβαια. Εννοώ πως θα τους βγάζανε από τη μέση για να πάρει πίσω τον χρόνο του ο Οδυσσέας. Την άλλη μέρα, ο Οδυσσέας, μεταφυλισμένος στη σκιά, πήγε στο παλάτι. Ο μόνος που τον αναγνώρισε ήταν ο άρωγος, ο γέρος κύριος. Σαν να τον καραβώ. Με τον πιάνεις, ρε.
ζωντανό όταν τον είδε. Έβγαλε φτερά. Έγινε ένας τετράποδος άγγελος. Επήγε χαρούμενος στον παράδεισο τον σκηνή. Τώρα, αφού δέθηκαν τον βρομοκουρέλα Οδυσσέα στο παλάτι, τα βρομόσκυλα οι μυστήρες τον έβαλαν να μονομαχήσει με τον επίσημο ζητιάνο του παλάτιου. Πάρα τον κάνω εγώ! Oh!
Σε ρωτώρισε. Όχι. Πρέπει να βιαστούμε τι λέμασε. Η μαμά σου σε λίγο θα διαλέξει νέο άντρα. Τι κάνουμε. Που είναι εσένα. Δεν ξέρει πως είμαι εγώ. Γιατί δεν της το πες. Αν της το έλεγα από τώρα θα την έβαζα σε κίνδυνο. Και τώρα τι κάνουμε. Άκουμε καλά. Πας το πρωί να μαζέψεις όλα τα όπλα από το σπίτι. Αν σε ρωτήσουν οι ληστείες, θα πεις πως θέλεις να τα καθαρίσεις. Και μετά... Έγινε! Λέμα και! Μπορείς να μου κάνεις ακόμα μια χάρη. Ό,τι θέλεις, πατέρα. Μπορείς να πας στην κουζίνα να δεις πως παίρνεις σε καθόλου την εστρότα. Και ήρθε η μέρα που η Πινελόπη έπρεπε να διαλέξει άντρα. Και ήρθαν πρωί-πρωί οι ληστείες, φρεσκοπλημένοι, σενιαρισμένοι, παρφουμαρισμένοι. Ο Τηλέμαχος κάλεσε και τον Οδυσσέα που εξακολουθούσε να είναι μασχαρημένος να φάει μαζί τους. Και τότε άρχισε το γλέντι. Και τι φαγητά δεν είχαν ετοιμάσει. Μακαρόνια με κοιμά, πατάτες τηγανιτές, κότον πουκέ. Καλέ μας μάντι θεοκλασμένε, γιατί σηκώνεσαι. Θεοκλήμενο με λένε. Άστρο, δεν ξέρει τι μου γίνεται. Τι έχεις να μας πεις μάντι θεοκλασμένε. Τι. Θεοκλασμένε. Συγγνώμη τέλος πάντων, κακοκλισμό. Τρώτε, τρώτε, σαν να μην υπάρχει άφημα. Και πράγματα που για μερικούς από εσάς δεν θα υπάρχει. Αυτή η τύχη θα βαφτούν απόψε με το αίμα σας. Το θρίλερ που θα ζήσετε απόψε δεν το έχετε δει ούτε στους χειρότερους σας εφιάλτες. Σας λυπάμαι. Αλλά και δεν σας λυπάμαι. Κρεούς το ποδό. Αυτό είναι το τελευταίο σας φαγοπόντι. Αρκετά ξεζητήσατε τον γιο σας. Συγγνώμη, άφησα. Άπειρο να είναι γυναίκα. Όποιο από εσάς καταφέρει να περάσει ένα μέρο! Μέσα από τις τρύπες που θα φτιάξουν όλα τα τσεκούρια των πιστήσεις και σειρά. Ας μην το καθυστερούμε λοιπόν! Ποιος από εσάς θα στήσει πρώτος? Μητέρα! Ανοίξω εγώ πρώτος. Δεν το ξέρω τον πατέρα μου, έχω υποχρέωση να ρίξω πρώτος. Και τι θα γίνει αν τα καταφέρει? Ότι η μάνα μου δεν θα διπλοπαδευτεί. Όλοι εσείς, τα λαμόνια και οι κάθροι, θα φύγετε από μέσα. Παίξε μου και γλύφτε. Έλα να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος σου. Τουλάχιστον προσπάθησε. Να δούμε εσείς τι θα καταφέρετε. Ανήκανε άχρηστε! Με το δώρε! Δεν μπορεί ένας ξένος να μας αγωνιστεί. Δίνω στον άνεπρος μόλι. Φοβάσαι.
αδερφέ. Μη φοβάστε. Φοβάστε, μήπως είναι πιο δυνατός από εσάς. Φοβάστε, μήπως είναι για το σκύλο. Να μην σε νοιάζει! Θέλετε να έχεις βάση.
μάτια σου και το μυαλό σου φαίνεται να το ορίζει μια φορτούνα και ένα ύφουνα. Με ντουμίσει. Έχω μάτια και βλέπω. Αυτά κανεί παθαίνει όταν κάνει ένα μονάχημο παιδί. Είναι κρίμα να ζουν οι γονεί και να πεθαίνουν τα παιδιά. Πέθανε το παιδί σου. Οδυσσέας μου. Οδυσσέας ο Ξαχουστός. Και πέθανε γέροντα. Το φιλοξένησα στην Κρήτη. Ζή. Σιγά μισή. Δεν έχουν φάει φορτούνε και φουνάτσε. Ούτε να τάθω δεν έχω να πάρω να το αφήσω λίγα λουλούδια. Ξένε, αφού λες πως φιλοξένεις το γιο μου, επίτρεψέ μου να σου δώσω λίγο από το φαγητό που πόλη έπιασα. Τι είναι? Τι άλλο? Πάνε! Ξέρω το κοντοστάρι μου, της μας πάλι σαν μαλάκι και μεξίδι, τι ώρα της κοινά τον ήλιο. Ξέρω την αρίσα με πρεμή της κόρμα θέση για κομμάτα, για πάνω το κοντοστάρι. Όχι, ευχαριστώ. Μη με προσβάλλεις. Μα όλοι έτοιμοι να προσβληθείτε είστε. Αλλά έχω φοβία με τις μπάντες. Όχι φοβία, φοβιά. Ο γιος μου έτσι δεν του βάμισε. Του κυνηγούσα μικρό να του τις δώσω. Αλλά εσύ θα τις φας. Τι, βοήθεια, βοήθεια, παπά, παπά. Ο να θεμάσαι, έτσι έκανε και ο γιος μου. Πατέρα, εγώ είμαι ο γιος σου, έχω και το σημάδι στο πόδι μου. Αν μα θες να σε πιστέψω, θα βάζω να πάμε. Όχι, ο κόσμος θα γυρίσει ένα από δάχτυα. Πάντα δεν την τρώω, δεν την τρώω, δεν την τρώω, δεν την τρώω. Εσύ είσαι ο γιος μου. Πατέρα. Μαζευτεί γύρω από το παλάτι και θέλω να κάνω σαμαντάκι. Αλλά οι θεοί είχαν άλλα σχέδια. Τα βρήκαν και έκαναν την έκπληξη. Υπέγραψαν και έγινε ειρήνη. Ειρήνη. Τσίτσι. Θεοί. Ό,τι θέλουν τα. Τσίτσι. Αλλά και οι άνθρωποι όταν σμίγουν μετά από καιρό αφήνουν για λίγο τις έγινες. Τσίτσι. 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 Και τι κάνουν?